Ό,τι εισαγωγές γίνονταν από τις δύο χώρες αυτές, η Γερμανία και η Ιταλία, δεν έμπαιναν πλέον με την ονομαστική τιμή, η οποία ήταν ασυγκρίτως κατώτερη από την πραγματική της ελεύθερης αγοράς, αλλά όλη αυτή η διαφορά έμπαινε σε ένα χαρτοφυλάκιο. Και θα σας πω και κάτι και για τον Τσιρονίκο ακόμα, που έχει αδικηθεί, πάρα πολύ έχει αδικηθεί. Αυτός συνέβαλε στο να έρθει 1.000.000 και πλέον χρυσές λίρες για να ρίξουν την τιμή της μαύρης αγοράς. Και ξέρετε ποιοι δημιουργούσαν την τιμή της μαύρης αγοράς κάθε πρωί που ξεκίναγε η ημέρα? Έχετε ακούσει για τους πέντε Γεώργηδες? Ήτανε ένας Γεώργιος Πολογιώργης, ένας κριτικός μεγαλοεπιχειρηματίας της εποχής, είχε τις διάφορες μικρές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας που υπήρχαν στην Ελλάδα τότε. Ο Γεώργιος Μαρής, υπουργός οικονομικών του Βενιζέλου. Ο Γεώργιος Ζωγράφος, ένας μεγαλοκτηματίας. Ο Γεώργιος Ράλης, αδελφός του κατοχικού πρωθυπουργού, ασφαλιστής. Και ο Γεώργιος Μερκούρης, ο οποίος όταν δεν μπορούσε να παρίσταται, έστενε τον έκτο Γεώργη, τον Γεώργιο Σιμίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πέντε Γεώργηδες λοιπόν κάθε βράδυ έκαναν μία βεγγέρα, συνήθως στο σπίτι του Γεωργίου Ζωγράφου. Δεν καταλάβαιναν τίποτα, διότι αυτοί είχαν και μεγάλα κεφάλαια τότε, σε μετρητά, σε λίρες δηλαδή, και όριζαν με τι τιμή θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα η χρυσή λίρα, όχι βέβαια στην επίσημη αγορά, στη μαύρη αγορά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, οι Γερμανοί έφεραν πάνω από ένα, αυτά είναι καταγεγραμμένα και στη δίκη της Νιρεμβέργης, 1.000.000 χρυσές λίρες, και μάλιστα ένας που έχει και αυτός κακοφημιστεί πολύ, και δεν είμαι σε θέση εγώ τώρα να κάνω να τον δικαιώσω ή όχι, ο οποίος είχε τοποθετηθεί, ένας Σπύρος Χατζηκυριάκος, διοικητής Τραπέζης Ελλάδος τελευταίο καιρό, τελευταίο χρόνο, στο τέλος δεν υπήρχαν ούτε τυπωμένα, δεν έφταναν ούτε τα τυπωμένα, δεν προλάβαιναν τα τυπογραφεία να βγάλουν χαρτονόμισμα για να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, καλή ώρα που έχουμε και εμείς αυτό το πρόβλημα αυτές την εποχή. Και επειδή είχε φέρει ο Νοϊμπάχερ αυτές τις λίρες, άρχισε να δίνει μισθό στους υπαλλήλους της Τραπέζης Ελλάδος χρυσό, λίρες. Αυτά τα λένε οι αντιστασιακές εφημερίδες της εποχής εκείνης.